προχωρούσε μόνος, με γρήγορο βήμα, μπροστά από τους άλλους, σταματώντας πότε-πότε και περιμένοντάς τους να πλησιάσουν. Σε απάντηση στο κενό που είχε δημιουργήσει ο θάνατος ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς που βάδιζαν αργά πίσω του, ένιωθε την ανάγκη, ακαταμάχητη, όπως της ρουφήκτρα στο νερό, να ονειρεύεται, να σκέπτεται και να δουλεύει καινούργιες μορφές, να δημιουργεί καινούργια ομορφιά. Τώρα, όσο ποτέ, αισθανόταν ξεκάθαρα πως η τέχνη ασχολείται αδιάκοπα με δύο σκοπούς. Σκέφτεται συνέχεια το θάνατο και έτσι συνέχεια δημιουργεί ζωή. Η μεγάλη, η πραγματική τέχνη, αυτή που ονομάζεται Αποκάλυψη του Ιωάννου και εκείνη που συνεχώς τη συμπληρώνει. Ο Γιούρα χαιρόταν με προκαταβολική αδημονία πώς θα εξαφανιστεί μια-δυο μέρες από τον οικογενειακό και πανεπιστημιακό ορίζοντα και θα γράψει τους μεταθανάτιους στίχους του. Κουραστήκατε? Θέλετε να σταματήσω? Όχι. Σκεπτόμουν. Γεννήθηκα σε έναν αιώνα που τα μεγάλα αισθήματα έδιναν αξία και ομορφιά στη ζωή. Τώρα, χρόνο με το χρόνο, ισοπεδώνονται όλα. Δυστυχώς, κυρία Βίλ. Φοβάμαι πως σε λίγα χρόνια οι άνθρωποι δεν θα διαφέρουν από τις μηχανές. Μονάχα τα ρεκόρ ταχύτητας θα υπολογίζονται. Ακόμη και στον έρωτα. Και αυτός ο καημένος θα εξελιχθεί σε μηχανική διαδικασία. Με εντυπωσιάζεις. Λες απόψεις όριμου ανθρώπου. Λέω αυτά που νιώθω. Κόβει το μυαλουδάκι σου. Θα σε συμβούλευα να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Θα ήταν κρίμα να μείνεις με τις γνώσεις του Αρσακίου. Μα αυτό είναι και εμένα το όνειρό μου. Μόνο θα έπρεπε να προσέχεις τους άντρες. Μια όμορφη κοπέλα έχει τις μεγαλύτερες αλλά και τις μικρότερες πιθανότητες να πετύχεις τη ζωή. Το ξέρω. Αν και δεν διαθέτω καμιά ιδιαίτερη ομορφιά. Απλώς χαριτωμένη θα έλεγα πως είμαι. Όπως όλες οι κοπέλες της ηλικίας μου. Εσένα λοιπόν θα χρειαζόμουν λίγο περισσότερο χρόνο για να σε ψυχολογήσω. Είσαι πολύ αθώο παιδί. Είσαι περισσότερο του δέοντος έξυπνη, όπως λένε διαόλου κάλτσα. Εγώ διαόλου κάλτσα. Ένα κουτορνίθι είμαι. Μακάρι να μπορούσα να πάρω κάτι από τη σοφία και την πείρα σας. Να συνεχίσω το διάβασμα. Αρκετά. Να προλάβεις και το λεωφορείο για την Πάτρα. Εκεί πίσω στο τραπέζι υπάρχει ένας φάκελος. Είναι για σένα, πάρτο. Τρεις χιλιάδες. Είναι ο μισθός σου. Σκέφτηκα πως θα τα χρειαστείς για να αγοράσεις μερικά πράγματα. Μα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας λέω κι εγώ γιαγιά. Και όχι κυρία Βίλη. Θα το θεωρούσα μεγάλη μου τιμή. Τέλος πάντων, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ευχαριστώ. Στο καλό, κορίτσι μου. Αν σας το ζητούσα, θα με ζωγραφίζετε και εμένα, κύριε Κωστή. Δεν σ' άκουσα να μπαίνεις. Πότε μπήκες? Οι νεράιδες δεν ακούγονται. Σωστά, δεν ακούγονται. Κάποια μέρα λέω να φέρω το μαγιό μου, να κάνω ηλιοθεραπεία. Άμα θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μαζί. Θα σας πήγαινε να μαυρίσετε λίγο. Θα ήσασταν πιο όμορφος. Τι γελάτε με ό,τι σας λέω? Οι άλλες κοπέλες δεν σας λένε ότι είστε όμορφος? Κάποια μέρα θα έρθω πολύ πιο νωρίς και θα κατέβω κατευθείαν εδώ για να μου δείξετε όλα σας τα έργα. Θέλετε? Δεν ξέρω. Thank you.
Καλώς μου τον. Ετοιμαζόμουν να μπω στο μπάνιο. Μόλις γύρισα. Το ξέρω. Συνεχιζόταν η χθεσινοβραδινή σου διασκέδαση και σήμερα? Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε πάει στη θάλασσα με τη Βασιλίνα όλη μέρα. Μια χαρούλα σε βλέπω. Πολύ καλά. Καλύτερα δεν γίνεται. Όταν μάλιστα περιστοιχίζομαι από τόσο στοργικούς συγγενείς, με πρώτη και καλύτερη την κόρη μου. Μου θύμωσες επειδή έχω να σε δω από χτες το απόγευμα. Και εσύ. Και εσύ παιχνίδι πίσω από την πλάτη μου. Δεν τρέπεσαι να κοροϊδεύεις τον πατέρα σου. Άνθρωπο με τον απόδει στον τάφο και να συνωμοτείς με τους εχθρούς μου. Περίμενε να πεθάνω πρώτα. Και δεν θα αργήσω. Έχεις το λόγο μου. Δεν θα αργήσω. Μπαμπά, σε παρακαλώ. Αυτή τη λέξη δεν θα την ξαναπροφέρεις. Τη μολύνεις. Σε διαγράφω και σένα πως διέγραψα και την ίδια μου τη μάνα. Σε παρακαλώ. Μπορείς να μη φωνάζεις. Εξήγησέ μου τι συμβαίνει, αλλά χωρίς να φωνάζεις και να βρίζεις. Σκέψου την υγεία σου. Την υγεία μου. Για υγεία μου. Για πεθαμένο με λογαριάζετε όλοι σας. Ο αδερφός μου, η μητέρα μου, η κόρη μου και συνωμοτείτε με αυτόν τον αλήτη, τον τυχοδιώχτη. Λοιπόν, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι λες. Καμάρωσε τα έσχη σου. Φωτογραφίες με το Ζανί. Θα στην κάνω κάδρο για να τη βλέπεις μετά το θάνατό μου και να σε τρώνε οι τύψεις. Μια τυχαία συνάντηση ήταν, μπαμπά. Για μένα είναι ο πιο μισητός άνθρωπος. Το βλέπω. Το βλέπω από τον τρόπο που τον έχεις αγκαλιάσει. Να το θυμάσαι. Αυτός θα είναι η καταστροφή μας. Το ξέρω. Τι κουφόβραση κι αυτή σήμερα, Θεέ μου. Δεν λέει να περάσει. Ζανή, σε βασανίζει τίποτα? Όχι, πώς ήρθα. Έτσι, μου φάνηκε πως έχεις κάτι μυστικό και δεν θέλεις να το πεις. Πες το καλύτερα παρά να σε τρώει. Τίποτα δεν με τρώει. Καλησπέρα. Γυρίσατε σπίτι? Μόλις μπήκαμε. Αν δεν το σήκωνε εσύ η Σύνθια, θα το κλείνω. Λοιπόν, έχεις κάτι να μου πεις? Άκουσε. Απόψε θα έχουμε θέατρο στην πόλη μας. Θες να πάω να βγάλω εισιτήρια? Σήμερα είχαμε κουραστική μέρα. Αν είναι για αύριο. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο στο εργοστάσιο. Καλό βράδυ. Και στους δυο σας. Δεν ήξερα πως γίνατε τόσο αχώριστοι με το Στράτο. Βάζω στοίχημα πως δεν ταιριάζεται σε τίποτα. Και δεν θα έχεις άδικο. Τότε γιατί τον κάλεσες στο θέατρο? Εκτός κι αν η Εγγλέζα σου μπήκε για τα καλά στο μυαλό. Θεία, αν θέλεις να τα πάμε καλά, τελευταία φορά που μου πετάς πόντες για τη Σύνθια. Τελευταία φορά, κατάλαβες? Εμπρός, ποιος είναι? Η Μελιό είμαι, Ζανή. Αν έχεις ξεχάσει τη φωνή μου. Ξέρεις τι έχω απέναντί μου και κοιτάζω αυτή τη στιγμή? Την μπουκάλα με το κρασί του 1900. Έμεινε πολύ καιρό στα χέρια μου, Βρεζανή. Καθυστέρησα να την επιστρέψω. Εκτός αν προτιμάς να την πιούμε παρέα. Και ό,τι προκύψει μετά. Πώς φαίνεται η ιδέα? Τόσο ελκυστική που νομίζω ότι με κοροϊδεύεις. Ζανή, ξέρεις τι μου έλεγε ο πατέρας όταν ήμασταν μόνοι μας? Μελιώισε το μέλι της ζωής μου. Εσένα τι σου είμαι, Ζανή? Αυτό θέλω να ξέρω. Θα σου το πω όταν βρεθούμε πολύ κοντά οι δυο μας. Να φυλάγεις από μένα, Ζανή. Παίζεις άσχημο παιχνίδι. Θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Μελιώ, μήπως σου λείπω? Πρόσεξε τις κινήσεις σου, Ζανή. Μαζί μου δεν έχει παίξει κανένας. Αυτό θέλω να το θυμάσαι. Να ξέρεις πως είμαι ικανή για όλα. Καληνύχτα, Ζανή.
θα σε πάω, περίμενε. Καλησπέρα. Γύρισες, ψυχή μου. Καλησπέρα, μπαμπά. Έλα να κάνεις το σταυρό σου. Τώρα χτυπήσανε οι καμπάνες για τον Εσπερινό. Καλά, θα το κάνω. Γύρισε η Μαρθούλα μας, Γιάννη μου, η Μαρθούλα μας. Καλό κοριτσάκι και μυαλωμένο. Ο Θεός να το φυλάει και να του δίνει φώτιση. Πώς είστε? Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Τι θεατρίνα μου κάνεις? Δεν πιάνεις κανένα βιβλίο για να στρωθείς στο διάβασμα? Μη μου πεις ότι δεν έχω στυλ μεγάλης κυρίας. Μάρθα, αν δεν περάσεις τα δύο μαθήματα το Σεπτέμβρη να πάρεις το απολυτήριο του Αρσακίου, θα είσαι για κλάματα. Μετά σκέφτομαι να σε βάλω σε καμία σχολή για λογιστικά. Ξέρεις πόσα πληρώνω σε αυτόν που κρατάει τα βιβλία στο κομμωτήριο? Πάρα καλά που δεν είπες να με στείλεις σε καμία σχολή κομμωτικής. Με το να μεγαλοπιάνεσαι δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ το έχω καμάρι μου που έγινα κομμώτρια. Λοιπόν, μην μπαίνεις στον κόπο να με ειρωνεύεσαι. Ανάλογα γιατί είναι πλασμένος ο κάθε άνθρωπος. Μακάρι να σου βρεθεί κανένας πλούσιος. Λες πως θα ζηλέψω επειδή είμαι μεγαλύτερη? Τι λεφτά είναι αυτά? Από τη Βίλαινα. Ο μισθός μου. Πήρες 2 δραχμές και πήραν τα μυαλά σου αέρα. Εκτός και αν νομίζεις πως εξασφάλισες τη ζωή σου επειδή σε πήρε η Βίλαινα να τη συντροφεύεις. Όχι βέβαια. Για τόσο χαζί με έχεις. Ο εγγονός της, ο κύριος Κωστής, με καλοκοιτάζει. Ο βλαμμένος. Σπουδαίο θαυμαστή βρήκες. Κοίτα μην τον χάσεις. Βλαμμένος, αλλά ξέρεις πως γυαλίζει το μάτι του όταν με βλέπει? Κοίτα φουκαριάρα μου να μην σε πνίξει καμιά ώρα. Ο κύριος Κωστής, μια χαρά άνθρωπος είναι. Σαν ζωάκι άβγαλτο. Μάρθα, εγώ δεν σε έστειλα εκεί να βρεις φίλο. Αν η κυρία σε πήρε να εξασφαλίσει γυναίκα για τον εγγονό της, σε σταματάω αύριο κιόλας. Εγώ τη Μάρθα δεν τη χαλαλίζω πια εύκολα, αδελφούλα μου.
Άστονε. Εντάξει, εντάξει, δεν θέλω ζητοκραβιές, ούτε να με ράνετε με άνθη. Είσαι καλά. Ναι. Γιατί δεν ειδοποιούσες, σε ταλαιπώρησαν. Αχ, μωρέ, Μάριε. Έφερα και λίγα γλυκά να γιορτάσουμε την αποφυλάκησή μου. Στις ομορφιές σας και οι δύο, ε. Τι θέλεις, αγόρι μου, να πληθείς, να αλλάξεις. Έχεις φάει, αδυνάτησες. Ομολογώ, πρόσεξαν πολύ τη διετά μου. Αστακό, ψάρι, φιλέτο στα κάρβουνα, φρούτα. Τις ωραιότερες διακοπές έκανα. Θα σε κουρέψω εγώ και θα σε χτενίσω. Μάρθα, μία χτένα, ψαλίδι και άναψε το θερμοσύφωνο. Και τη φωτογραφική μηχανή να αποθανατήσουμε τον ήρωα. Σε λίγο. Ποτέ δεν θα βάλεις μυαλό παλιόπαιδο. Θέλεις ένα ξύλο. Α, όχι. Ευχαριστώ, είμαι κομπλέ, πήρα. Μου πεις ότι σε χτύπησαν. Μια χαρά δεν είμαι. Κάθε μέρα σε έγραφαν οι εφημερίδες. Κι εγώ τις έγραφα. Ξεμπέρδεψες οριστικά. Ελπίζω. Σαν να μου λείψατε, ρε κορίτσια. Τώρα το νιώθω. Κοιτάς. Τίποτα. Θα ήθελα να ήμουν εγώ κάτω από τα βλεφαρά σου. Μα είσαι πλάι μου. Δεν είναι το ίδιο. Θα προσπαθήσω. Στην υγειά σου, Μάριε. Στην υγειά σου, Μάριε. Στην υγειά σας. Απόψε δεν πειράζει. Πιες κι εσύ. Για την απελευθέρωση του Μάριου. Μάριε, πες μας για τη φυλακή. Καταπληκτικό περιβάλλον. Καλά, το τι είδαν τα μάτια μου εκεί μέσα δεν περιγράφεται. Σκέφτομαι να γράψω ένα διήγημα. Ή μια νουβέλα. Πώς σας φαίνεται που έχετε στο σπίτι σας έναν ήρωα? Λεβέντη μου. Ανοίξε το χτυποκάρδι μου. Κάθε φορά που χτυπάει η πόρτα, νομίζω πως ήρθαν να μας πιάσουν όλους. Νιστάζεις. Σαν αρκωμένος είμαι. Πεθύμησα το κρεβάτι μου. Μέχρι μεθαύριο θα κοιμάμαι. Εκεί μέσα δεν έκλεισα μάτι τόσες μέρες. Μαρία. Εγώ είμαι. Με πεθύμησες καθόλου, αγάπη μου. Εγώ δεν έβλεπα την ώρα.
Τι έχεις, παιδί μου? Τίποτα δεν έχω. Μια χαρά είμαι. Εκτός κι αν έβαψα να σας αρέσω ξαφνικά, γιαγιά. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω εγώ. Το ξέρεις, Μελιώτη, δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Πώς θα πάει η μικρή που σας έστειλα? Α, περίφημα. Όμορφη, έξυπνη, με καλούς τρόπους. Και το πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι αυτός ο μουλοχτός ο Κωστής την έχει πάρει από καλό μάτι. Εφευρίσκει χίλιους τρόπους για να εμφανίζεται εδώ και να τριγυρνάει μεταξύ μας. Προχτές παίξανε και μια παρτίδα σκάκι. Και δεν μου λες τώρα, ξεκίνησες εσύ πρωί-πρωί να έρθεις εδώ να μάθεις για τη μικρή? Και να σας πω ότι σας είχα επιθυμήσει. Θα ήταν ένα ωραίο ψέμα. Τι σου συμβαίνει, Μελιό? Ανησυχώ πάρα πολύ για τον πατέρα μου. Έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι και δεν βλέπει άνθρωπο. Παντού υποψιάζεται εχθρούς και συνωμοσίες. Στο θείο Αντρέα έχει κόψει και την καλημέρα. Με το Φωκίωνα και τον γαμπρό του έχει ψυχρανθεί τελείως. Ακόμα και εμένα με βλέπει σαν τον εχθρό του. Έχω φτάσει δηλαδή στο σημείο να λυπάμαι τη Δέσποινα. Πιστεύω ότι έχουν κλονιστεί πάρα πολύ τα νεύρα του. Και όσο περνάνε οι μέρες, χειροτερεύει. Τα ξέρω. Μου τα είπε και ο Στράτος προχτές. Είχε περάσει να τον δει και μόνο που δεν τον πέταξε έξω με τις κλωτσές. Το ξέρω. Δεν μου λες, θες να τον πάρουμε στο τηλέφωνο να τα πούμε λίγο? Μπα, δεν νομίζω ότι θα βγει τίποτα. Θα βρει κάποια δικαιολογία και θα αποφύγει να σας μιλήσει. Να ζητήσω μια χάρη? Ό,τι θέλεις. Αν μπορούσατε να περάσετε από το σπίτι. Πραγματικά είστε ο μόνος άνθρωπος που τον καλμάρει. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι ανυπόφορος για μας. Φοβάμαι ότι όλες αυτές οι εκρήξεις μπορεί να γίνουν μοιραίες για την υγεία του. Να σου ζητήσω κι εγώ μια χάρη με τη σειρά μου. Μπορείς να μη στεναχωριέσαι τόσο πολύ? Πώς μπορώ να μη στεναχωριέμαι? Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτές οι τελευταίες μέρες ήταν και για μένα πάρα πολύ δύσκολες. Να πάμε τώρα από το σπίτι και σας φέρνω εγώ πίσω. Έτσι γλυκά που με κοιτάς και μου το ζητάς, δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Άκουσε όμως τώρα και τη συμβουλή μου. Είσαι νέα, όμορφη, διαλεκτή. Δεν μπορεί να είσαι τυλιγμένη μέσα σε αυτή την οικογενειακή δυσπραγία. Σε κάποιο σημείο πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου και την ευτυχία σου. Εγώ έχω ξεχάσει τι θα πει ευτυχία, γιαγιά. Βγαίνω στον δρόμο και βλέπω τις απλές γυναίκες, έτσι, ήρεμες, χαρούμενες, με τους άντρες τους, με τα παιδιά τους. Και ζηλεύω. Μπα. Η Μελιό η εγγόνα μου τα λέει αυτά. Μήπως είσαι ερωτευμένη, αγάπη μου? Κρίσεις μελαγχολίας βασανίζουν τους ερωτευμένους. Έλα, ας τα αφήσουμε αυτά. Πάμε μέσα να με βοηθήσεις να ντυθώ να φύγουμε. Σταμάτη, ο Ζάνης ο Καζιάνης είμαι. Με ξέχασες, δεν μου τηλεφώνησες? Ναι, το ξέρω ότι το άνοιξες το ξενοδοχείο. Όλος ο κόσμος τρέχει στη θάλασσα, ποιος θα πάει στη Φτέρη? Πρέπει να έχεις κότσια για να κάνεις τον επιχειρηματία. Και ο Ανδρέας Βίλης δεν τα έχει. Ναι. Ό,τι νέο έχεις πάρει με τηλέφωνο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια. Γήπο για όλους. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, παιδιά μου? Ευχαριστώ καλά. Σας επιθύμησα. Τι γίνεται εκείνος ο μεγάλος μου ο γιος που έγινε ακριβοθόρητος? Ελάτε, περάστε, παρακαλώ, καθίστε. Καλημέρα. Σας ειδοποίησαν για το θάνατό μου? Ναι. Ορίστε, αυτά διαρκώς μου λέει μέχρι να με πεθάνει. Μια χαρά σας βλέπω. Α, κατάλαβα. Αρχίσατε εσείς να μιλάτε για να μην σας προλάβω εγώ να σας μαλώσω που με έχετε εγκαταλείψει. Δεν θα φιληθούμε? Το φιλί δεν σημαίνει οπωσδήποτε και αγάπη. Και ο Ιούδας τον Χριστό τον φίλησε. Α, εσύ είσαι ο Χριστός και εγώ είμαι ο Ιούδας. Ωραίο ανέκδοτο, Δέσποινα.
Μητέρα, τι να σας προσφέρω, ένα καφεδάκι, ένα γλυκό, μια πορτοκαλάδα. Καθώς ερχόμουν από τον οφθαλμίατρο, πέρασα και πήρα εκείνα τα ωραία ζαχαρωτά που μας αρέσουν σε όλους. Δεν φέρνεις να πάρουμε από ένα? Χάρισμά σας όλα. Εγώ ούτε να τα δω δεν μπορώ. Εκτός κι αν σκέφτηκες, αυτός λιχούδης είναι, θα το στείλουμε στον άλλο κόσμο γλυκαμένο. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να απαλλαγείται οριστικά από την παρουσία μου. Μασιμάκι. Καλά, δεσποινάς τον, βλέπεις, είναι εκνευρισμένος. Θα πει, θα ξεθυμάει, θα ηρεμήσει και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Βέβαια. Ας τον αγαυγίζει, ποιος του δίνει σημασία. Θα πει και στο τέλος θα σκάσει. Αυτό δεν επιζητάτε? Ακόμα και η γυναίκα μου και η κόρη μου. Και η μητέρα σου. Εσύ με διέγραψες από ζωντανό. Σου έχω πει ότι τηλεφωνεί κάθε μέρα. Σοβαρά? Τόσο πολύ ενδιαφέρεστε? Μασιμάκι μου, και το αστείο επιτέλους έχει κάποιο όριο, ε? Το οποίο εσύ ξεπέρασες. Γιατί δεν μου απάντησες στο γράμμα που σου στείλα? Γιατί με άφησες να γελιοποιηθώ στα μάτια αυτού του μπάσταρδου? Σε πήρε και σένα με το μέρος σου και τον υποστηρίζεις. Ο πατέρας του ξέκανε την κόρη σου και αυτός ξέκανε εμένα. Γιατί τι είμαι? Ένα ζωντανός νεκρός είμαι και εσύ τον κανακεύεις τον άτιμο, και στην καρέκλα του διευθυντή τον κάθισες. Κατουγύρευε με τι μέσα σε εξαγόρασε. Μασιμάκι, στη μητέρα! Λυπούμε. Λυπούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούω. Δεν το περίμενα καθόλου. Και φυσικά δεν θα μείνω άλλο να ακούσω και τα υπόλοιπα. Μόνο που είναι γιος μου και δεν μπορώ να του απαντήσω όπως θα έπρεπε. Το μόνο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να σας ευχηθώ να σας έχει ο Θεός καλά. Χαίρετε, παιδιά μου. Ντροπή, Χριστέ μου. Πώς μίλησες έτσι στη μητέρα σου? Πώς θα μπορέσεις να την ξαναδείς? Τα γλυκά θα τα πετάξεις, ούτε εσύ θα φας. Ακού ζαχαρωμένα κόλυβα. Δυστυχώς, παιδί μου. Ο πατέρας σου έχει νευρασθένεια. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Σας τάραξε, γιαγιά. Ποιος δίνει σημασία στα λόγια? Είναι όμως οδυνηρό για μια μητέρα να βλέπει το παιδί της αυτή την κατάσταση. Σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα ποτήρι νερό. Αμέσως, γιαγιά. Ευχαριστώ, παιδί μου. Τώρα θα σε μαλώσω και σένα, γιατί σ' αγαπώ. Περιμένω πολλά από σένα, Μελιό. Μη μ' αφήσεις να φύγω από αυτόν τον κόσμο, απογοητευμένη. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, γιαγιά? Εσείς θα ζήσετε τόσα πολλά χρόνια που ελπίζω κάτι να προλάβω, αν καταφέρω κι εγώ. Δε φοβάσαι τη μοναξιά. Έχεις συντροφιές. Διασκεδάζεις. Αρκετά, γιαγιά. Με το Γιάννη, επικοινωνείς? Αραιά, άλλωστε τι νόημα θα έχει. Να πας σε ένα ταξίδι. Δεν σου λείπουν οι συντροφιές? Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Για τον πατέρα σου. Μα σε βεβαιώ ότι είναι εκτός κινδύνου. Εκτός αν έχεις άλλους λόγους. Όχι. Όχι τέτοιους που φαντάζεστε πάντως. Συγγνώμη, μισό λεπτό να ανοίξω. Χριστέ μου, αυτή ήταν η ωραιότερη έκπληξη. Τώρα σ' άφησα. Ναι. Περνούσα τόσο όμορφα που πολύ μου στήχησε χθες βράδυ όταν μου είπα να φύγω. Να φανταστείς ότι από χθες τώρα ξύπνησα. Έκανα ένα τηλέφωνο στη μητέρα μου και έτρεξα αμέσως εδώ. Ήθελα μαζί σου να γιορτάσω την ελευθερία μου. Ευτυχώς δηλαδή που η γιαγιά μου έχει μοντέρνες αντιλήψεις. Αλλιώς δεν ξέρω θα σκεφτόταν για εμάς τους δύο. Στον καιρό μου, βέβαια, δεν συνηθιζόταν να βλέπεις δύο άτομα να αγκαλιάζονται και να φιλούνται ενώπιον τρίτων. Τα σέβη μου, κυρία Βίλη. Χαίρετε. Γιαγιά, δεν ξέρω αν θυμόσαστε το Μάριο.
Ήταν ο συνοδός μου στη γιορτή σας. Ένα νέο και ωραίο άντρα, έστω και στην ηλικία μου, είναι πολύ δύσκολο να τον ξεχάσει. Το περίμενες, βρε, τέτοιο κομπλιμέντο? Όχι. Έλα, κάθισε. Και τώρα νομίζω μπορώ να σας τον παρουσιάσω και με τον καινούριο του τίτλο. Ποιον? Ο κύριος από εδώ, γιαγιά, είναι ο ήρωας του σκανδάλου με τους Αδριάντες. Α, τότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο που σας βλέπω. Βέβαια, ήταν λίγο βαρύ αυτό που κάνατε, αλλά στο τέλος πρέπει να σας πω ότι διασκέδασα πάρα πολύ. Καλά το σκεφτήκατε. Να πειράξετε τους χουντικούς που τα έχουν βάλει τώρα με την νεολαία. Βγάζουν επίρρηνους λόγους, δημοσιεύσεις και άλλα ηχηρά παρόμοια. Εγώ να δείτε πόσο το διασκέδασα. Δεν θέλουμε περιγραφές. Φανταζόμαστε, αρκετές μέρες κάθισε στο κρατητήριο. Για ένα συγγραφέα, εμπειρίες είναι όλα. Άρχισα κιόλας ένα καινούργιο μυθιστόρημα με αυτούς τους τύπους. Πρέπει να δω και τη Βασιλίνα. Δεν φανταζόμαι να έφυγε για τον Καναδά. Όχι, όχι, εδώ είναι ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, μπορείς να έρθεις μαζί μας, να πάμε τη γιαγιά πρώτα στο Τρικόρφι και μετά σε πάω εγώ στο Αίγιο, στη Βασιλίνα. Να τηλεφωνήσω? Όχι, όχι, θέλω να κάνω μια έκπληξη στη Βασιλίνα. Άστο, θα στο ρυθμίσω εγώ γι' αυτό. Έλα, βρε μικρό. Τι γίνεται, είμαι λιώ είμαι. Να σου πω, μη φύγεις από το σπίτι. Θα έρθω να σε δω. Ειδοποίησε και τους φίλους σου να είναι εκεί. Κάτι θέλω να σας πω. Να μην είσαι περίεργη. Θα σας το πω από κοντά. Τσάω. Θα τους φάει περιέργεια μέχρι να πάμε. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο να τα πείτε και πάω να ετοιμαστώ. Ποιος είναι, κοιμάμαι. Σας ξύπνησα. Ήρθα σε κατάλληλη ώρα να φύγω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όμορφα που είστε εδώ. Και τη δροσιά, ε. Και το χειμώνα πρέπει να είναι πολύ ζεστά. Ήρθα για να μου δείξετε τα έργα σας. Θυμάστε που μου το υποσχεθήκατε. Είναι ευκαιρία τώρα που λείπει η γιαγιά σας. Θα μου τα δείξετε? Ας τα δείξω. Γιατί να μας τα δείξω? Κάθισε. Να σου φέρω μια πορτοκαλάδα. Δεν θέλω ποτήρι. Μ' αρέσει καλύτερα έτσι. Στην υγειά σας. Έκανα μια βόλτα στον κήπο και με έκαψε ο ήλιος. Σας πειράζει να βγάλω τα παπούτσια μου? Στο σπίτι μου έτσι κάνω. Μ' αρέσει να αισθάνομαι τη δροσιά στα πόδια μου. Πω πω, δίσκους που έχετε. Πότε τους αγοράσατε όλους αυτούς? Η γιαγιά μου... Την αγαπάτε πολύ τη γιαγιά σας, ε. Και εκείνη σας αγαπάει. Μου έδειξε και το πορτρέτο που της κάνατε. Μ' άρεσαν πολύ τα μάτια. Κι εσείς έχετε πολύ όμορφα μάτια. Έχουν μια λάμψη. Πολύ ελκυστική. Λοιπόν, θα μου δείξετε τα έργα σας. Μα είναι καταπληκτικά. Είστε μεγάλος καλλιτέχνης. Πείτε μου. Σας συγκινούν πολύ οι γυναίκες, ε. Τις φέρνετε εδώ κάτω και τις ζωγραφίζετε γυμνές. Κάπου διάβασα ότι οι Γάλλοι ζωγράφοι ερωτεύονται τα μοντέλα τους. Συζούν μαζί τους. Ελάτε, πείτε μου. Ξέρετε πόσο έχετε ανάψει τη φαντασία μου. Τι κάνετε με τα μοντέλα σας?
Σας αναστατώνουν που τα βλέπετε γυμνά. Εγώ δεν έχω μοντέλα. Με τη φαντασία μου τα ζωγραφίζω. Αλήθεια. Κάπου διάβασα ότι οι ζωγράφοι είναι καταπληκτικοί εραστές. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν ξέρω. Αν σας ζητούσα να ποζάρω γυμνή, θα με ζωγραφίζατε? Κάνω για μοντέλο? Δεν ξέρω. Θα ζωγραφίζατε το σώμα μου με άλλα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, για να μην καταλάβουν ότι είμαι εγώ. Μόνο το κορμί μου. Τα πόδια μου. Τη μέση μου. Το στήθος. Και ό,τι άλλο θέλετε. Εκτός από το κεφάλι. Πείτε μου, σας αρέσει η ιδέα να γίνουμε και δύο διάσημοι? Σας δίνω έμπνευση. Έχω ωραία πόδια. Θέλετε να δείτε και το στήθος μου? Για να θέλει να μας δει η θεία της Βασιλίνας, μπλέξαμε. Λόγω του πρώην άντρα της, κάτι θα έμαθε και έρχεται να μας ειδοποιήσει για να κρυφτούμε. Ορίστε, στους έφερα. Μας ψάχνουν. Έσπασε ο Μάριος και μίλησε. Αλήθεια, μιλώ. Είσαστε καταδικασμένοι να μείνετε οι ταπεινοί ανώνυμοι. Ιδού ο Μέγας Ένοχος, ελεύθερος και αυτοδιάθετος. Χαίρε, ηλίθιε ήρωα. Αυτό και ήταν έκπληξη. Ξεμπέρδεψες, δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα δικαστώ το φθινόπωρο. Θα έχω το προνόμιο του κινδύνου μα και της διασημότητας. Εσείς θα με παρακολουθείτε από το ακροατήριο. Άσημοι και ανώνυμοι. Φυσικά θα κατάλαβες ότι με τις βλακίες σου κοντέψαμε να καταστραφούμε. Τι σου φταίγε, ρε ο παλαιόν πατρόν? Δεν φωνάζεις. Πού είναι να τον παρακολουθεί κανένας μυστικός? Δεν το είχα σχεδιάσει. Ανέβηκα στα ψηλαλόνια και απάγγελα στίχους. Ξαφνικά μου φάνηκε πως ο δεσπότης με κοίταζε παράξενα από το βάθρο του. Ρε παιδιά, αυτός είναι θεότρελος. Και ελεύθερος επί εγγυήσει. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για τη δική σας ελευθερία? Είμαι ένας προνομιούχος. Στο θεατρικό έργο που γράφω... Στο θεατρικό έργο που γράφω. Στο θεατρικό έργο που γράφω... Α! Δεν σας είπα και το κωμικό τραγικό. Ο φαρμακοποιός ο Δελαπόρτας, αυτός που με κατέδωσε, θα δικαστεί μαζί μου. Ο εισαγγελέας ζήτησε αυτεπάγγελτα τη δίωξή του γιατί χαρτόπεζε σε μια λέσχη. Ενώ το φαρμακείο του είχε διανυκτέρευση και το είχε αφήσει σε ένα βοηθό φαρμακοτρίτη. Λοιπόν, και εσύ καταδικάζεσαι να μας κάνεις το τραπέζι με θαλασσινά και μπύρες. Ναι, 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 ναι. Φυσικά θα έρθετε κι εσείς, κυρία Μελιό, μαζί μας, Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Κάπως παράτερη δεν είμαι εγώ μαζί σας. Δίνουμε από τώρα ραντεβού για αύριο. Ραντεβού για αύριο. Θα το πιστέψετε πώς κλείνουν τα μάτια μου? Εκεί μέσα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καθόλου. Μη μου πεις. Νιστάζουν και οι ήρωες. Όπου δεν θέλεις, φεύγουμε. Thank you.
Αυτό να το κρατήσεις εσύ. Θα σου χρειαστεί από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, δεν φαντάστηκα ότι θα ήσουν με συντροφιά. Τι θέλεις εσύ εδώ? Ήθελα να τα πούμε από κοντά, όχι από τα τηλέφωνα. Ατύχεις. Ο καβαλιέρος σου αδειμονεί, βλέπω. Μαρία, φύγε, σε παρακαλώ. Δεν φταίς εσύ. Thank you.